Με τους Ευρωπαίους, με το χρέος, με τα ποσοτικά, με τα πάντα όλα. Εμείς εδώ, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, πότε θα το καταλάβουμε? Γιατί θα χρειαστεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και μέχρι τότε το κόστος, το πολιτικό κόστος για εσάς θα είναι πραγματικά δυσβάσταχτο. Δηλαδή, τι μας νοιάζει τους Έλληνες πολίτες αν η οικονομία σημειώσει 0,2 ανάπτυξη, την ώρα που δεν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές μας? Κύριε Τσαπανίδου, τα ερωτήματά σας έχουν την εξής λογική όμως ως απάντηση. Πρώτον, εγώ να επιβεβαιώσω και να πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης, άρα εμέσως πλησαφώς δίνει όχι το δικαίωμα να λέω ότι πάμε καλά. Πάμε καλά σε σχέση με την... δεν εννοώ αυτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μετά από τόσες θυσίες, ότι πάμε καλά δηλαδή. Μετά από τόσα μέτρα. Θα σας πω τώρα για να μην φτάνουμε καν στο 14. Θα σας πω τώρα για τα μέτρα. Για τις θυσίες. Ακούστε λοιπόν. Γιατί εμάς τους κατάρα τους μας ρίξατε το 14 και μετά μας πήγατε πίσω. Λοιπόν, 2010-2014 πάρθηκαν 65 δις μέτρα. Δύο. Είχαμε 25% μείωση του ΑΕΠ και η ανεργία έφτασε στο 27%. Κύριε Ρίγα, αυτή είναι, κύριε Τσαπανίδου, είναι δεδομένα αυτή είναι, τα οποία... Ό,τι λέω για τον κύριο Χατζηδάκη που είπε για το 2014. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Δανειστήκαμε με 4,9% και τώρα το επιτόκιο μας είναι πάνω από 8% στο επίπεδο του Πακιστάν. Άρα λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, δεν έχετε αντιληφθεί. Όπως δανείζεται το Πακιστάν. Δεν έχετε αντιληφθεί. Και είναι κρίμα η Νέα Δημοκρατία ότι την καταστροφή την οποία έκανε, και εμείς βεβαίως, γιατί απαντάω στην κυρία Τσαπανίδου τώρα για το μέλλον, πείτε μας, τι θα γίνει αύριο. Για το τι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πήραμε μια απόφαση αυτή την καταστροφή να την ανατάξουμε. Το έχουμε πει με ειλικρίνεια. Και το κόστος αυτό το παίρνουμε, θετικά ή αρνητικά. Το θέμα είναι τώρα ότι εμείς μέχρι το τέλος του 2019 που θα γίνουν οι εκλογές, εκεί θα έχει φανεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που έρχεται. Μια καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας. Προφανώς δεν φαίνεται από την καθημερινότητα κάθε μέρα, κυρία Τσαπανίδου. Δεν είναι απλό και εύκολο. Απλώς όμως εδώ σταθεροποιήθηκε και δεν συνεχίστηκε η κοινωνική καταστροφή. Και τελευταίο. Εδώ τα βάλαμε ευθέως με όλο αυτό το οποίο ήταν ο παρασιτικός καπιταλισμός στην Ελλάδα. Η διαπλοκή η οποία λιμένονται τα χρήματα. Κάνω μία επισήμαση. Μιλούσαν τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση για 4% ανάπτυξη και ταυτόχρονα το χρέος ανέβαινε. Ας μας πούνε επιτέλους πού πηγαίναν τα χρήματα εκείνη την περίοδο. Κύριε Ρίγα, επειδή βάλατε την κάλπη στο 19, στο τέλος της τετραετίας, θα τα αντέξετε. Έχετε πολλούς τριγμούς στο εσωτερικό του κόμματός σας. Έχετε μεγάλη επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα από την πλευρά Φίλη, την πλευρά Δρίτσα. Θα τα αντέξετε όλο αυτό? Δεν έχετε και φουρτούνες σωσοκομματικές? Δεν σας φτάνει δηλαδή ο ελληνικός λαός, ο οποίος διαμαρτύρεται για τα βάρητα σήκωτα? Έχετε και τα προβλήματά σας μέσα στο κόμμα. Λοιπόν, πώς θα τα βγάλετε πέρα? Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι καταρχήν να μιλήσω ευθέως. Ο κύριος Νίκος Φίλης έκανε εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Παιδείας και νομίζω τότε ότι. Τότε γιατί τον βγάλετε? Ακούστε, λέτε τώρα. Ακούστε, έκανε εξαιρετική δουλειά. Από εκεί και πέρα, με ένα συλλογικό τρόπο. Αποφασίζουμε. Δηλαδή, κύριε Ρίγα, αυτό το παράλογο βεβαίως, αλλά είναι δυνατόν να λέτε για κάποιον ότι έκανε εξαιρετική δουλειά, να λέει ο Πρωθυπουργός του βάζει 20 και στη συνέχεια τον απομακρύνεται από τη θέση του? Θα σας απαντήσω. Δηλαδή, με ποια κριτήρια επιλέγετε? Λοιπόν, όλοι μας κάνουμε τη δουλειά την οποία έχουμε. Από εκεί και πέρα, κανείς μας δεν είναι δεδομένος και ούτε οι θέσεις και οι καρέκλες είναι δεδομένες. Αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεύτερον, υπάρχει μια συλλογική αντίληψη το τι θέλεις να κάνεις ως κυβέρνηση. Τρίτον, λοιπόν, τώρα. Θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, θα δώσει και πνοή. Διορθώνονται πράγματα τα οποία είχαμε και είχα επισημάνει και εγώ πολλές φορές ως ελληματικά. Και δίνει το δικαίωμα συνολικά να υπάρξει ανάταξη και της οικονομίας και στην καθημερινότητα και με βάση αυτό το οποίο εμείς δώσαμε προτεραιότητα στην καθημερινότητα. Τελευταίο, θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ότι στην αριστερά μας χρωστάει τη σωστά με. Άρα, με αυτό το συλλογικό τρόπο, δεν μπαίνω σε αξιολόγηση ούτε προσωπικών σκέψεων ή οτιδήποτε άλλο. Έχω μια στάση προσωπική, εγώ τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. Και πρέπει. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να την τηρούμε. Και το τελευταίο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εδώ υπάρχει μία, και οφείλω να το επισημάνω, μία άθλια αντίληψη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Είναι αποτέλεσμα της κατάρρευσης των κοινωνικών ηθών. Δηλαδή... Η επίθεση η οποία γίνεται στην Εύθυνη Αξιόγλου αυτή τη στιγμή από μέσα τα μίντια, μέσα από σε έναν νέο άνθρωπο, νέα γυναίκα, με πολλά προσόντα και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα όσο ήταν στο Υπουργείο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της έκπτωσης των κοινωνικών και ηθικών αξιών στην ελληνική κοινωνία. Και εδώ οφείλουμε όλοι να απαντήσουμε και να αντιδράσουμε σε όλα αυτά, σε αυτόν τον κανιβαλισμό ο οποίος γίνεται, στα πρόσωπα. Είναι άλλο οι πολιτικές, είναι άλλο η αντίληψη στην πολιτική και άλλο τα πρόσωπα, η επίθεση στα πρόσωπα. Κύριε Χατζηδάκη, ένα σχόλιο βεβαίως για τα όσα γίνονται.